Στις φλόγες παραδόθηκε ισόγειο κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου, κινητοποιώντας τα ξημερώματα πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και αστυνομία. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο και επεκτάθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε μηχανάκι που βρισκόταν μπροστά από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στάχτηκε από καΐδια. Αυτός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. Μάρτυρες μιλούν στην κάμερα της Κρήτη TV για όσα αντίκρισαν λίγη ώρα αφότου η φωτιά είχε σβήσει, με τους πυροσβέστες ωστόσο να βρίσκονται ακόμα στο σημείο. Εγώ ήρθα και ήταν η αστυνομία εκεί, είχε κλείσει το δρόμο, ήταν εδώ συνεργεία του Δήμου, η πυροσβεστική, ήταν κόσμος πάρα πολλής μαζεμένος, είχε πεταχτεί η πόρτα εδώ και ήταν γεμάτο γυαλιά που τα καθαρίσαν μετά από το Δήμο. Στις 5.30 ώρα σήμερα το πρωί, δεχτήκαμε κλήσεις για πυρκαγιά σε πολυρόφωτο κτίριο, σε ισόγειο πολυρόφωτο κτιρίου. Άμεσα έγινε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω του σημείου που βρισκόταν η φωτιά. Πράγματι, όταν έφτασαν οι συνάδελφοι, η φωτιά ήταν στο ισόγειο και εγώ ήταν το ισόγειο και κάποια οχήματα που βρίσκονταν έξω από αυτό. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο μέσα στο μαγαζί. Μάλιστα, με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας από τα διαμερίσματά τους. Ανέβηκαν οι συνάδελφοι απάνω, κατέβασαν όλο τον κόσμο, προληπτικά, όπως αποδείχτηκε, και όλα πήγαν καλά. Την ώρα της πυρκαγιάς το κατάστημα δεν ήταν ανοιχτό. Όμως οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και σήκωσαν στο πόδι κατοίκους και διερχόμενους από το κέντρο του Ηρακλείου. Έχει μεγάλη σημεία. Στο υπόγειο γεμίζει νερά. Και στο όλη η πολυκατοικία μένει χωρίς νερό. Γιατί είναι αντλήσει κάτω όλα. Κάθε ένας τώρα λύσει τα δικά του. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι αυτό έγινε. Δεν ξέρω. Πάντως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Επειδή ήταν πολύ ρόφτο κτίριο, δεν γνωρίζαμε από πάνω τι συμβαίνει, οπότε ήταν πολύ δύσκολο σήμερα για μας. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, κομμάτια της τζαμαρίας που έσπασε από την έκρηξη πετάχτηκαν στο δρόμο. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.